Πάμε στον κύριο Αληφτήρα θα πάω τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν φεύγουν ευχαριστημένοι, όχι ότι ανέμεναν και κάτι περισσότερο οι αγρότες από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακόμη στα όρια της πρωτεύουσας είναι. Γεια σας κύριε Αληφτήρα. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Ακούσατε μια από τα ίδια. Βάλατε θέματα για τα οποία, γιατί η εξέλιξη που προέκυψε την τελευταία ώρα, το τελευταίο μισάωρο, είναι ότι θα τον ξαναδείτε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Άρα, να συμπεράνουμε ότι βάλατε ζητήματα και θα σας επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Θα το ξαναδούμε την Παρασκευή από όπου προκύπτει. Μα αυτό μεταδίδεται από το Μαξίμου, ότι θα έχετε ξανά συνάντηση την Παρασκευή, 15 του μηνός. Από εμάς το μαθαίνετε. Ναι, εγώ έχουμε μία ώρα που φύγαμε το Μαξίμου, δεν Τι έχω κάποια λέτε τέτοια τώρα. ενημέρωση. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Εκτός αν αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να έρθει τίποτα καμιά επίσκεψη στη Θεσσαλία και γίνει Μπορεί, κάποιο ραντεβού. μπορεί. Δεν Μπορεί να γίνει ξέρω. αυτό. Εγώ τώρα το βλέπω, Κατεβήκαμε. τώρα το χτυπάω, 16 και 10, δηλαδή πριν από 15 λεπτά, νέα συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες την Παρασκευή. Τέλος πάντων, Λοιπόν, μην βάλαμε το μείνουμε σε θέμα. αυτό, θα, Ναι, μέσα στη μην μέρα είναι θα τώρα, δηλαδή ξεκαθαρίσει ναι, αυτό. θα ξεκαθαρίσει αυτό. Πήρα τα Βάλαμε τα απαντήσεις. θέματα, απαιτήσαμε από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη δεσμεύσει όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, τι μελιγενμένεται με τι πλημμυρισμένε περιοχέ και με τα αντιπλημμυρικά έργα θωράκιση τη Θεσσαλία. Δεν πήραμε τη δέσμευση καθόλου. Και να σα πω τι εννοώ. Στη σύραγγα που προκρίνει, που προέκρινε μάλλον η περιφέρεια Θεσσαλία και αγρότε που ζουν στην περιοχή και ξέρουν και τη μορφολογία του εδάφου και βλέπουν πώ μετακινούνται τα νερά. Τη σύραγγα προ το Αιγαίο, ο κ. Μητσοτάκης την έκοψε μία διαπαντό με το λόγο του. Μα είπε ότι θα πρέπει να φύγει από το δημόσιο λόγο αυτό. Είναι έργα τα οποία δεν μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικέ πλημμύρε. Δεν θα κάνουμε, είπε, επιλέξει έργα τα οποία θα διώξουν τα νερά σε 8 μήνε αντί για το 16 ή 18 που μπορούν να φύγουν τώρα. Αντιθέτως, θα πάμε σε έργα σύμφωνα με το Master Plan των Ολλανδών, μικρότερα ή μεγαλύτερα φράγματα, ενίσχυση των ήδη υπάρχοντων φραγμάτων και αναχωμάτων, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον. Κάτι τέτοιο όμως, κύριε Κολάτο, είναι και χρονοβόρο. Κοστοβόρο, εντάξει, τα χρήματα θα βρεθούν αν υπάρχει πολιτική διάθεση και πολιτική θέληση, αλλά είναι χρονοβόρο και δεν ξέρω κατά πόσο η Θεσσαλία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πλημμύρες, σε μελλοντικές πλημμύρες, πέτωση του χρόνου. Για τα φράγματα καταλαβαίνετε ότι απαιτούν χρόνο για να γίνουν και το φράγμα της Σκοπιάς και του Μιζακίου και της Πύλης, τα οποία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει ανακοινώσει μέσα από το Δημαρχείο από τα Φάρσαλα το 2021. Όσον αφορά ένα Έκανα σχέδιο, αναφορά σε αυτά. έκανε αναφορά, του ρώτησα εγώ για το φράγμα της Σκοπιάς ότι εσείς το Ναι. χαρακτήσατε έργο εθνικής σημασίας. Μου είπε ότι δεν σταματάνε τα πράγματα. Είμαστε σε δεύτερη φάση. Μου απάντησε ο κύριο Μάλιστα. Σταϊκούρα, με παρέψει ο κύριο Σταϊκούρα, το παρόν τη κουβέντα. Μου είπε ότι δεν σταματάνε τα πράγματα, αλλά όπω καταλαβαίνετε, μου είπε, μου ανέφερε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα και σε δύο χρόνια. Οπότε πάμε μάλλον από τριετία και πέρα, συν τα τρία χρόνια που έχουν ανακοινωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο τα επόμενα ένα-δύο χρόνια να έχουμε τα μεγάλα πράγματα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον όγκο του νερού, τον πολύοκο του νερού στο ορεινό δίκτυο, ώστε να αποφύγουμε και ανθρώπινες ζωές, να θερμίσουμε ανθρώπινες ζωές, αλλά και ζημιές σε αγροτεμάχια και περιουσίες μας. Όσον αφορά ένα σχέδιο που υπήρχε για την Κάζλα και νομίζω ότι είχε παρουσιαστεί από τον κύριο Αβγενάκη, αν δεν κάνω λάθος, στις παρακάτω περιοχές για αποζημίωση 40 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πρόγραμμα για αποζημίωση 40 εκατομμυρίων ευρώ για χωράφια που δεν θα καλλιεργηθούν. Στάλθηκε όλο αυτό το πρόγραμμα, όλη αυτή η ιδέα, η σκέψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλα πρέπει να παίρνουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε πρώτη φάση έχει απορριφθεί. Μάλιστα. Οπότε θα υπάρξει ένα plan B, δεν μας ανέφεραν ποιο θα είναι το plan B, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, ώστε να δούμε τι μελιγενέστε με τα χωράφια των παρακάτω και όχι μόνο περιοχών που τα επόμενα χρόνια δεν θα καλλιεργηθούν ή αν καλλιεργηθούν δεν θα είναι το ίδιο ποδοτικά και το ίδιο παραγωγικά όπως ήταν. Για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, για τις αποζημιώσεις, μας είπαν ότι θα δοθούν στις 36, αλλά το ύψος των αποζημιώσεων και το ποιο θα είναι Ακόμη δεν το το σας μέγιστο το ποσό είπα. δεν μπορούν να μας το πούνε, δεν είναι σε θέση να μας το πούν. Γενικά σας λέω, ξανασυζητήσαμε το θέμα της ενέργειας του ρεύματος, γιατί η τιμή του Άρα δεν κιλοβατόρα αυτή τη πήγατε στιγμή ούτε έχει πέσει. μισό βήμα μακρύτερα από εκεί που είχατε την τελευταία φορά βρεθεί Ναι. στο σύνολό σας οι αγρότες, γιατί τώρα αυτό είχε και τα ειδικά χαρακτηριστικά για την άλλα τα αιτήματα, τα πανελλαδικά και άλλα βεβαίως στη Θεσσαλία.
Δεν πήγα ερχόμενη, το μισό κύριε Υπολίδου, το πρωί περιμέναμε ότι τουλάχιστον θα πάρουμε για τα χωράφια που δεν καλλιεργούνται, μια σαφή δέσμευση και ένα χρονοδιάγραμμα. Τι με λιγενέστε, μα να σας πω κάτι, δεν είναι σαφές ότι δεν σας ανακοινώνετε γιατί δεν υπάρχει το χρήμα. Είναι πάρα πολύ υποπτό και το ύποπτο το βάζετε σε όσο εισαγωγικά. Εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, όσο εισαγωγικά θέλετε. Χωρίς να έχει αρνητική φόρτιση η απαραίτητη λέξη ύποπτο. Είναι κάτι κρύβο δηλαδή από πίσω και δεν ανακοινώνεται. Μπορεί να μην είναι το χρήμα. Μπορεί να μην έχουν αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουν να πάνε σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος μιλάει για αποζημιώσει στο βαμβάκι 200 ευρώ και να μην ανέβουν παραπάνω. Αυτοί γνωρίζουν, αλλά το θέμα είναι όταν 6 μήνες λες λόγια και λες ότι θα βάλω πλάτη, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αποκτήσει η Θεσσαλία τη χαμένη της Έκλη. Εδώ υπάρχει μια συμφωνία λόγων και πράξεων και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό για αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Ευχαριστούμε κύριε Αληφτήρα, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Να είστε καλά, ευχαριστώ.